Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Couple Unboxing. Πριν προχωρήσουμε στη σημερινή σύγκριση την οποία επιλέξαμε για σας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, like αν σας άρεσε το βίντεο αφού το δείτε και με ένα share μας βοηθάτε ακόμη περισσότερο να γίνουμε γνωστοί σε ακόμη περισσότερους. Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε ότι τρέχει ο affiliate διαγωνισμός μας στη σελίδα μας στο Facebook Cyprus Coupons and Deals, ενώ το Cyprus Coupons and Deals ξεκίνησε να ανεβάζει ανακοινώσεις με μεγάλες προσφορές και στο Telegram. Ψάξτε να το βρείτε και δείτε και το link κάτω στην περιγραφή. Σήμερα λοιπόν θα συγκρίνουμε δύο κινητά mid-range. Δύο κινητά που το ένα βγήκε πολύ πρόσφατα και το άλλο έχει βγει σε προπαραγγελία για να ξεκινήσει να διανέμεται σε όλους εμάς από τα μέσα του Μάη, όπως λένε. Πρόκειται λοιπόν για το Xiaomi Redmi Note 9 Pro, το οποίο έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο να το αναφέρουμε, αλλά αυτή τη φορά θα το συγκρίνουμε με μια εταιρεία η οποία είναι ανερχόμενη και μπορούμε να πούμε ότι έχει πλέον σιγά σιγά καθιερωθεί σε αρκετούς από εμάς ως βασική εταιρεία. Πρόκειται για την Realme και συγκεκριμένα το μοντέλο Realme 6 Pro. Αυτά τα δύο λοιπόν έρχονται αυτή την περίοδο, βγαίνουν μαζί και είναι οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές στην mid-range κατηγορία. Πάμε όμως να τα δούμε ευθύς αμέσως και ξεκινάμε σχετικά με την τιμή, όπου το Redmi Note 9 Pro στην έκδοση των 6 64GB το βρίσκουμε γύρω στα 250 ευρώ, ενώ στην 6 128 θα το βρούμε maximum στα 300, με κάποια κουπονάκια τα οποία πάντα υπάρχουν διαθέσιμα, αυτές οι τιμές πέφτουνε. Το Realme 6 Pro στην έκδοση των 8128 το βρίσκουμε έτσι λίγο πιο ακριβά, γύρω στα 350 ευρώ, που φυσικά με κουπονάκια πάλι πέφτει η τιμή. Φυσικά, εμείς κάτω στην περιγραφή θα σας έχουμε link και κουπόνια για τα συγκεκριμένα δύο κινητά, κυρίως για τους φίλους της Ελλάδας οι οποίοι μπορούν να τα παραγγείλουν, καθότι στην Κύπρο από τον Banggood, ακόμα λόγω κορονοϊού, δεν είναι διαθέσιμη η αποστολή κινητών. Όμως σύντομα θα γίνει και αυτό, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε εδώ στο κανάλι μας. Πάμε παρακάτω όμως και να δούμε ότι έχουν λανσαριστεί και τα δύο τώρα ουσιαστικά. Στις 5 του Μάρτη το Realme 6 Pro, ενώ στις 30 Απρίλη λανσαρίστηκε το Redmi Note 9 Pro. Πρόκειται για δύο κινητά όπου είναι πάνω κάτω στο ίδιο βάρος, 202 γραμμάρια το Realme έναντι 209 του Redmi, και οι ίντσες είναι σχεδόν ίδιες, αλλά όχι ακριβώς ίδιες. Το Redmi Note 9 Pro είναι λίγο μεγαλύτερο με 6,67 ίντσες έναντι των 6,6 ίντσων που είναι το Realme 6 Pro. Παρακάτω βλέπουμε ότι τρέχουν και τα δύο Android 10 με φυσικά την αντίθεσή τους στο MIUI 11 για το Redmi και στο Realme UI για το Realme. Και τα δύο τρέχουν ακριβώς, έχουν τον ίδιο επεξεργαστή και φορούν το Snapdragon 720G, ακριβώς τα ίδια. Και τα δύο δέχονται microSD κάρτα για επέκταση έως 512 GB παρακαλώ, ενώ οι εκδόσεις στις οποίες βγαίνουν είναι, όπως είπαμε, η 664 και η 6128 και στα δύο κινητά, με τη διαφορά ότι το Realme βγάζει και άλλη μια έκδοση έξτρα, την 8128, με πιο δυνατή RAM. UFS το 2,1 και τα δύο. Και πάμε να δούμε τις καμερούλες, όπου και στα δύο έχουμε κεντρική κάμερα στα 64 MP. Στην telephoto έχουμε 12 στο Realme, αλλά 5 στο Redmi. Στο ultra wide έχουμε ακριβώς τα ίδια με 8 MP και στο macro εδώ το Redmi υπερέχει με 5 έναντι 2 του Realme. LED flash και τα δύο. Στα 2160p 30fps, 1080p 3060 και 120fps και 720p 960fps για το Redmi το τελευταίο έξτρα, για το Realme μόνο τα δύο πρώτα. Selfie κάμερα τώρα, 16 MP και στα δύο, με το Realme να υπερέχει στο γεγονός ότι διαθέτει και δεύτερη καμερούλα στη selfie για ultra wide στα 8 MP. Πλεονέκτημα για το Realme εδώ. Βίντεο τραβάν και τα δύο στα 1080p στα 30fps, με τη διαφορά ότι το Redmi έχει και 120fps. Και ηχιάκι μονό και στα δύο, 3.5 jack και στα δύο. Και πάμε να δούμε παρακάτω, NFC
και τα δύο, αλλά το Realme μόνο σε συγκεκριμένες αγορές, άρα δεν το βλέπουμε globally, σε αντίθεση με το Redmi το οποίο το προσφέρει. Και άλλη μια διαφορά στο eFreight Port, όπου έχει το Redmi, αλλά δεν έχει το Realme. Άρα διαχείριση συσκευών ηλεκτρονικών όπως την τηλεόραση και τέτοια που μπορεί να κάνει το κινητό σας το Redmi, το Realme δεν μπορεί να το κάνει. Ωστόσο το Realme έχει το ραδιόφωνο που δεν έχει το Redmi. Εδώ το ένα τρώει το άλλο σε αυτό που επιλέγει ο καθένας να και προτιμά να έχει στο κινητό του. Τα Type-C και τα δύο στη φόρτιση, fingerprint sensor στο πλάι και οι δύο συσκευούλες μας, με ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες accelerometer, gyro, proximity και compass και τα δύο. Και στην μπαταρία έχουμε μια υπεροχή στο Redmi με 5020 mAh έναντι 4300 mAh που έχει το Realme. Fast charging και τα δύο στα 30 W. Και τα χρωματάκια, το Redmi Note 9 Pro βγαίνει σε πράσινο, άσπρο και γκρι, ενώ το Realme 6 Pro βγαίνει σε μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο. Τιμές, όπως είπαμε, από 250 έως 300 ανάλογα την έκθεση που θα πάρετε στο Redmi Note 9 Pro, από 300 έως 400 ανάλογα την έκδοση που θα πάρετε στο Realme 6 Pro. Άρα, με βάση αυτά που είδαμε, αυτό το λίγο πιο ακριβό το οποίο έχει το Realme, και ενώ και τα δύο έχουν, ξέχασα να αναφέρω, Gorilla Glass 5 μπρος και πίσω, με πλαστικό frame και τα δύο, έχουμε το Realme να κυμαίνεται γύρω στα 50 ευρώ παραπάνω στην αντίστοιχη έκδοση. Και αναρωτιόμαστε, αυτά τα 50 ευρώ διαφορά τα αξίζει το Realme έναντι του Redmi? Να σας πω, η δική μου γνώμη είναι εξαρτάται τι ζητάς. Διότι η ίδια οθόνη έχουν, IPS LCD, ίδιο σχεδόν είναι σε μέγεθος, ίδια ποιότητα υλικού έχουν, ίδιο επεξεργαστή έχουν. Η διαφορά, selfie. Έχει καλύτερη selfie το Realme γιατί έχει διπλή κάμερα. Τι άλλη διαφορά, ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν έχεις όμως να χειρίζεσαι τις ηλεκτρονικές σου συσκευές που έχει το Redmi. Άρα δεν θα το θεωρήσω σαν πλεονέκτημα το ραδιόφωνο. Οπότε ουσιαστικά, τι να πω, το Redmi έχει και καλύτερη μπαταρία. Οπότε προσωπικά αν με ρωτάτε, κλείνω προς Redmi Note 9 Pro, χωρίς όμως να ρίχνω κάτω σε αξία το Realme. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι πρέπει για σένα είναι πιο σημαντικό το να έχεις ένα κινητό με καλή selfie, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που έχεις σαν πλεονέκτημα το Realme, οκ, πάω πάσο, δίνεις 50 ευρώ παραπάνω, τα αξίζει. Με την προϋπόθεση όμως ότι μόνο selfie θέλεις να δώσεις βάση. Για εσάς που σας ενδιαφέρουν όλα τα άλλα, τα οποία είναι εισάξια, αλλά έχεις έτσι κάποια πράγματα καλύτερα στο Redmi, ακόμα και στο βίντεο που τραβάς τη selfie έχεις και 120 fps, που στο Realme δεν έχεις. Έχεις και 720p στα 960 fps στο κανονικό βίντεο, που στο Realme δεν έχεις. Κλείνω προς Redmi, γιατί είναι και 50 ευρώ φθηνότερο στο κάτω-κάτω. Αυτά είχα να πω, αυτή είναι η γνώμη μου στη σύγκριση αυτών των δύο κινητών. Από εκεί και πέρα, είναι καθαρά υποκειμενικό το θέμα, ο καθένας να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα σε άλλη μια σύγκριση δύο mid-range κινητών. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να πατήσετε καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο, να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και με ένα share να μας βοηθήσετε ακόμη περισσότερο. Το διαγωνισμό μην ξεχνάτε. Εάν δεν θυμάστε, απλά γυρίστε στην αρχή το βίντεο να δείτε τι σας είπα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!